Θα προτιμούσες να φας πίτσα ή σουβλάκι? Θα προτιμούσες να παίξεις προ ή FIFA? Θα προτιμούσες να δεις Mega Cyber ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο? Διλήμματα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν παντού γύρω μας. Οπότε πάμε να παίξουμε σήμερα το Would You Rather. Γενικότερα παιχνιδάκι κατά το οποίο σου λέει δύο επιλογές και στην ουσία εσύ πρέπει να επιλέξεις αν θα έκανες το ένα ή το άλλο. Είναι ένα δίλημα που και τα δύο σε φάση δεν είσαι σίγουρος τι θα έπρεπε να κάνεις. Επίσης μετά σου λέει πόσο 100% των ανθρώπων επέλεξαν την επιλογή που επέλεξε εσύ. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο καλός είμαι στα διλήμματα. Θα προτιμούσες κάποιος βρικόλακας να σου ρουφήξει το αίμα ή κάποιο ζόμπι να σου φάει τον εγκέφαλο? Κατά πάσα πιθανότητα κανένα από τα δύο, I guess. Αλλά εφόσον πρέπει να διαλέξουμε, θα έλεγα το πρώτο γενικότερα. Θα έλεγα ο βρικόλακας να μου πιείτε. Επειδή όπως και να έχει, ο βρικόλακας είναι πιο gentleman, είναι πιο κύριος, έχει τρόπο. Θα έρθει εκεί πέρα, θα σκάσει τους, θα σου πιει το αίμα και θα συνεχίσει η ζωή του. Και το άλλο καταρχάς δεν έχει καν διάλογο πιο πριν. Τουλάχιστον ο βρικόλακας έρχεται λίγο να σε προσεγγίσει, να σε απομονώσει λίγο, ρε παιδάκι μου. Ναι, θα προτιμούσα να πιει κάποιος βρικόλακας το αίμα μου, ναι, φυσικά. Και ο κόσμος αυτό επέλεξε, επειδή αυτό είναι το λογικό, ξέρω εγώ. Γιατί να θέλει να σου φάει το ένα μυαλό το ζόμπι? Ανάποδα. Θα προτιμούσες να τρως μόνο κέτσαπ για μια εβδομάδα ή να τρως μόνο μουστάρδα για μια εβδομάδα? Όλα συνδυάζονται. Το κέτσαπ θα το φας με τις τηγανιτές, τις πατατούλες, θα το φας μέσα στο μπέργκερ. Η μουστάρδα είναι πιο ωραία σε κρέατες. Ένα σουβλακάκι να έχεις και να ρίξεις από πάνω τη μουσταρδό. Φαντάζομαι κέτσαπ, δεδομένου ότι μου αρέσει περισσότερο το κέτσαπ. Και φυσικά ο περισσότερος κόσμος είναι φυσιολογικός άνθρωπος και διαλέγει κέτσαπ. Θέλω να πείτε και εσείς στα σχόλια τι θα απαντούσατε στα συγκεκριμένα διλήμματα. Να δούμε, συνάβετε κι εσείς με την πλειοψηφία και τα στατιστικά που δείχνει το site. Θα προτιμούσες να μιλάς μόνο στο τρίτο πρόσωπο ή ποτέ να μην μπορέσεις να αποκαλέσεις κάποιον με το όνομά του? Το να μιλάς μόνο σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή τι είναι? Θα θες να πεις ότι εγώ προσωπικά θέλω να κάνω αυτό? Να πεις θα ήθελε ο Πάρης προσωπικά να κάνει αυτό? Δεδομένου ότι γενικότερα τα αποκαλά με το όνομα. Θα σας μιλώ, α, έρχονται άνθρωποι να μου ζητούν Είμαι ο Τάδε. Τη στιγμή που τελειώνει η πρόταση με το όνομα, μπορεί εγώ να έχω ξεχάσει το όνομα. Οπότε γενικότερα είμαι σε φάση, φίλε! Οπότε δεδομένου ότι ούτε σας δεν θυμάμαι ονόματα, θα προτιμούσα να μην αποκαλώ κάποιον με το όνομα. Τι! Είστε σοβαροί, ρε άνθρωποι! Θέλετε να μιλάτε in third person? Σε φάση, θα ήθελε ο εαυτός μου να φάει μουστάρδα για μια εβδομάδα. Άσε, είχε χτυπήσει ένα μάξι. Ωραία, ξεκινάμε. Θα προτιμούσες να μείνεις τυφλός, φαντάζομαι λέει συνοπτικά στα ελληνικά το πρώτο, ή να πεθάνεις όταν σε χτυπάει το αμάξι? Κοίτα ρε παιδάκι μου, η τσάξ γενικότερα να μην βλέπεις, αλλά στο όλο πεθαίνεις. Δηλαδή το δίλημα είναι να πεθάνεις ή να είσαι τυφλός. Εννοείται, θα πω το πρώτο, ρε παιδά. Ή δεν κατάλαβα σωστά την ερώτηση εγώ, ή ο κόσμος θα προτιμούσε να πεθάνει από το να μείνει τυφλός? What the fuck? Όταν περπατάς σε ένα δωμάτιο, θα προτιμούσες όλοι να σε κοιτάνε awkward, λες βάζει ή όλοι να σε κοιτάνε αιδιασμένες, βάζει και τα δύο θα θέλω να μου συμβούν, είναι αλήθεια. Θα προτιμούσα να έχω ανθρώπους που να χαίρονται που μπήκα στο δωμάτιο, αλλά από το να με μισούνε, ρε παιδί μου, και να αιδιάζουν μαζί μου, ας με κοιτάνε awkward, λες πάνε στο διάλο. Γιατί κάποιος θα θέλει να τον κοιτάνε αειδιασμένα? Απλά εντάξει, οκ, awkwardly. Συμβαίνει και στην πραγματική ζωή αυτό ούτως ή άλλως. Τι να κάνουμε? Άβαλες στιγμές υπάρχουν, παιδιά. Αν έπρεπε να διαλέξει super power, wow, nice, μπαίνουμε σε ωραίο εδώ πέρα. Θα προτιμούσες night vision ή να έχεις ενισχυμένη ακοή και όσφρηση? Κοίτα, και οι δύο περιπτώσεις ωραίες είναι, αλλά τώρα night vision, πού θα σου χρησιμεύσει, ρε παιδάκι? Με την ότι ούτως ψηλό βλέπουμε στο σκοτάδι. Ενώ γενικότερα να μυρίζεις καλύτερα και να ακούς καλύτερα, θεωρώ ότι είναι γενικότερα πιο χρήσιμο και real life κανονικότατα, ξέρω εγώ. Θα σε ένα αλλαγωνικό real life, ρε παιδί μου. Ναι, δεν βρίσκω λόγο να έχω night vision. Yeah, okay, υπάρχουν και γυαλιά να το κάνω αυτό. Τι! Γιατί θέλετε να έχετε night vision? People, what's wrong with you? Θα προτιμούσες να περπατήσεις ένα μίλι πάνω σε αναμένα κάρβουνα ή πάνω σε Lego? Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τα Lego πονάνε, δεν λέω, είναι το κλασικό, ρε παιδί μου, που πατάς και σας γάμω ότι... Όπως και να έχει, θεωρώ ότι τα Lego θα είναι λιγότερο επώδυνα από τα καυτά κάρβουνα. Έχω απορία τι απάντηση έχουν δώσει οι άνθρωποι. Ναι, οκ, okay, συντριπτικά. Γιατί να θες να πατήσεις πάνω σαν να με ένα κάρβουνα? Απλά πάτε σε Lego. Οκ, τουλάχιστον θα έχεις εγκάβματα τρίτου βαθμού. Θα προτιμούσες να βγάλεις όλα τα νύχια σου ή να τραβήξεις όλες τις τρίχες σου? Κοίτα,
Και τα δύο θα είναι πάρα πολύ επώδυνες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά θεωρώ δεδομένο ότι πολλές φορές δεν κάνω συντάξεις, ας πούμε, και κάνετε κλακ και βγαίνει μια τρίχα. Θα πάρει πολλή ώρα, αλλά σχετικά ανώδυνα θα μπορείτε να βγάλετε όλες τις τρίχες σας. Παρ' όλα αυτά, να βγάλετε τα νύχια σας θα πονέσει. Θα πονέσει πάρα πολύ and there is no easy way out. Οπότε θα πω ότι θα προτιμούσα να βγάλω όλα τα μαλλιά μου από το να βγάλω όλα τα νύχια μου. Γεια, ότι είναι κοντά σχετικά όμως. Θα προτιμούσες πάντα να λες την αλήθεια ή πάντα να λες ψέματα. Fuck. Αυτό είναι όντως ένα δύσκολο θεματάκι. Εδώ το όλο θέμα έγινε στο αν εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος λέω περισσότερες φορές αλήθεια ή περισσότερες φορές ψέματα. Γενικότερα δεν λέω και πάρα πολλά ψέματα. Ναι, όχι, λέω ψέματα, όλοι λέμε ψέματα, αλλά να λες πάντα ψέματα, ρε παιδάκι μου. Τι είδους κοινωνικές σχέσεις θα μπορείς να συνάψεις έτσι? Το always tell the truth, ναι, ok, σε κάποιες καταστάσεις θα μπορείς να μην ξεφύγεις, ξέρω εγώ, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσεις να προσαρμοστείς σε ένα κοινωνικό σύνολο. Οπότε, always tell the truth. Συντριπτικά, βέβαια, ναι. Ποιος θα θέλει να λες συνέχεια ψέματα, ξέρω εγώ? Θα σε μισήσουν όλοι, ρε παιδάκι μου. Θα προτιμούσες be a Slytherin ή be a Gryffindor? Είναι η φάση ότι έχει βγει το Pottermore, το επίσημο site για το Harry Potter. Και στην ουσία εκεί πέρα υπάρχει το Sorting Hat που επιλέγει τι είσαι. Εγώ είχα βγει Ravenclaw, επειδή φυσικά είμαι πανέξυπνος. Παρ' όλα αυτά, be a Slytherin ή be a Gryffindor. Γενικότερα, Gryffindor είναι άνθρωποι του Justice και Slytherin είναι λίγο, ξέρεις, η δυνατή μάχη αρχοντική, αλλά λίγο evil στην καρδιά. Οπότε δεν παίρνει το θέμα αν έχουμε το Just Goes ή θέλουμε να είναι Maybe. Όπως και να το κάνουμε, ο Λόρδος Voldemort ήταν Slytherin. Γιατί κανείς δεν θέλει να είναι Slytherin. Αν και στον Gryffindor είχε και ωραία μουνάκια, το Slytherin είχε κάτι χοντρούς. Θα προτιμούσεις πάντα να έχεις χαλασμένο μαλλί ή πάντα να έχεις χαλασμένα δόντια? Όχι! Η αδυναμία μου! Γενικότερα ασχολούμαι με τα μαλλιά μου. Θέλω να έχω ένα ωραίο κούρεμα. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να έχω σκάτα δόντια, ρε παιδάκι μου. Από την άλλη, πόσο φαίνονται τα δόντια και πόσο φαίνονται τα μαλλιά? Δηλαδή, αν είσαι για τον μπούτσο μαλλιά, δεν μπορείς να το κρύψεις. Αν είσαι για τον μπούτσο. Φαντάζομαι μπορείς να το κρύψεις, να είσαι καπέλα. Αν είσαι για τον μπούτσο δόντια, ναι, κάθε φορά που ανοίξεις το στόμα σου, ναι, θα φαίνονται, φαντάζομαι. Αλλά δεν ξέρω. Όχι, το πιο δύσκολο ερώτημα μέχρι στιγμής. Θα προτιμούσα να έχω σκατά δόντια. Μάλλον είμαι μειοψηφία σε αυτό. Αλλά ρε παιδιά, το μάλλον φαίνεται. Τα δόντια κρύβονται. Θα προτιμούσες να πολεμήσεις 3 ταύρους την ίδια ώρα ή να πολεμήσεις 10 ταύρους έναν τη φορά? Τι ερώτηση είναι αυτή, τι περίπτωση είναι αυτή? Κοίτα, θεωρώ ότι είναι λίγο ξεκάθαρη απάντηση εδώ. Έστω ότι ένας ταύρος έχει ένα βαθμό δυσκολίας και έστω ότι εσύ μπορείς να νικήσεις τον ταύρο. Το να τους πολεμάς έναν τη φορά, παρόλο που ναι, ok, θα γίνει σίγουρα, θα κουράζεσαι. Επειδή ακριβώ και από τα βιντεοπαιχνίδια, όταν οι εχθροί έρχονται όλοι μαζί, είναι πιο δύσκολο από ότι να πολεμήσει πολύ περισσότερου εχθρού απλά είναι τη φορά. Fight 10 bulls, θα πω εγώ. Τι, α, είναι κοντά, αλλά 3 ταύρου ταυτόχρονα. Τι λε, ρε MacGyver. Θα προτιμούσε να κάνει μεγάλα άλματα σαν το Superman και να προσπερνά κτίρια ή να τρέχει σαν το Flash? Θεωρώ ότι είναι εύκολο αυτό σχετικά για μένα. Τουλάχιστον θα προτιμούσα σίγουρα να τρέχω light speed σαν τον Flash, δεδομένου ότι είναι πιο χρήσιμο, ρε παιδάκι μου. Απλά ξέρεις φάσα, κλανκ, είσαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και είναι και πιο φαν, απλά τρέχεις στους δρόμους. Τόσο αν σε χτυπήσει κάποιο αμάξι, οπότε θα πρέπει να βγαίνεις Κυριακή πρωί, ξέρω εγώ, που δεν έχει κίνηση. Αλλά τώρα να πηδάς σαν το Σούπερμαν και δεδομένου ότι κάθε φορά που προσγειώνεσαι θα κάνεις μια καταστροφή σαν το Σούπερμαν. Όχι, Flash, και φαντάζομαι και περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμήσουν Flash. Συντριπτικά εννοείται, Σούπερμαν sucks. Flash rocks. Θα προτιμούσες να πας στη φυλακή για 5 χρόνια ή να σου χώνουν μια δυνατή μπουνιά στο πρόσωπο κάθε ώρα, κάθε μέρα για 5 χρόνια? Fuck, αυτό είναι δύσκολο. Κοίτα, το να πας στη φυλακή για 5 χρόνια το θεωρώ έμεσα κακό, με την ότι σε πάει πίσω στους στόχους σου και στη ζωή σου. Να τρως για 5 χρόνια κάθε μέρα, κάθε ώρα μια δυνατή μπουνιά. Τι ζωή είναι αυτή, ρε παιδάκι μου? Σε φάση ότι πόσο μπορείς να εφαρμοστεί αυτό? Είσαι στο γραφείο, είναι τύπος, μπαμ, μπαμ. Είσαι στο αεροδρόμιο, μπαμ, μπαμ. Είσαι στο Survivor. Έχεις πάει, ρε παιδάκι μου, να συμμετείς. Και είναι τύπος, μπαμ, μπαμ. Παιδιά, δεν ξέρω, είναι δύσκολη ερώτηση. Αλλά δεδομένου ότι είμαι φυγόπανος γενικότερα και δεν θέλω να πονάω, θα προτιμούσα να πάω στη φυλακή για 5 χρόνια. Φαντάζομαι. Όλος ο κόσμος φυγόπανος είναι. Τι κάνετε με τη ζωή σας? Πηγαίνετε να σπουδάσετε και ας τρώτε μπουνιές. Θα προτιμούσες να έχεις το μισό σου σώμα καμένο σαν το Two Face ή 100% του σώματός σου tattooed? Αισθητική ερώτηση περισσότερο. Κοίτα, αρχικά το μισό σώμα θα καεί. Θα το νιώσεις που θα καεί? Φαντάζομαι ότι δεδομένου ότι απλά θες να έχεις το αποτέλεσμα. Οπότε οπτικά
να έχει το μισό σώμα καμένο, ίσω να είναι και cool, ξέρω εγώ, αν είσαι υπερβολικά όμορφο στο άλλο σώμα. 9% του σώματό σου τα τούτ θα σε. Δεν ξέρω, δεν θα το ήθελα πάνω μου. Θα προτιμήσω να έχω το 50% του σώματό μου καμένο. Απάρεντε λίγο περισσότερο θα είναι να έχουν όλο το σώμα του τα τούτ, δηλαδή θα είσαι απλά διακοσμημένο. Καθόλου φυσικό, τουλάχιστον στο άλλο. Έχει λίγο φυσικό παιδάκι μου να φέρετε και α είσαι καμένο. Επίση, έχω δύο άνθρωπου που έχουν τη μισή του φάτσα καμένη. Δεν είναι τόσο άσχημη. Διλήμματα κυρίε και κύριοι, πάρα πολλά. Σε μερικά ήμασταν με ό,τι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται. Σε μερικά ήμασταν μοναδικοί. Θέλω να γράψετε στα σχόλια κι εσεί. Τι επιλογές θα κάνετε σε αυτά τα διλήμματα, να δούμε την άποψή σας. Γράψτε σχόλια αν θέλετε να ξαναδείτε τέτοιο τύπου βίντεο. Would you rather, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ fun. Να μπαίνουμε έτσι σε αυτή τη διαδικασία λίγο να σκεφτόμαστε τι θα κάναμε σε αδύνατες περιπτώσεις. Οπότε το πιστεύω θα τελειώσω αυτό το βίντεο και τώρα να πάω να παίξω κάποιο game ή να δω κάποια σειρά. Να φάω το μεσημέρι κοτόπουλο ή να φάω μοσχάρι. Εσείς θα πρέπει τώρα να κάνετε like αυτό το βίντεο ή να πατήσει το καμπανάκι. Ή και τα δύο! Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν! Bye!